νόσος του Πάρκινσον. Τι συμβαίνει στους ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από την τόσο σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσο? Υπάρχει οριστική θεραπεία? Πόσο δύσκολη και οικονομικά δυσβάστακτη μπορεί να είναι η τακτική επίσκεψη στο γιατρό ενός ασθενή που πάσχει από την νόσο αυτή? Υπάρχει τρόπος τακτικής ενημέρωσης εξ αποστάσεως, με ελάχιστο κόστος, αλλά το σημαντικότερο, με δεδομένα που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε στιγμή της νόσου Πάρκινσον? Σε λίγο, στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Είναι ιδιαίτερα θετική η είδηση ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλο ωφέλη τόσο για τον ασθενή όσο και για τους οικείους του. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο ασθενής που αντιμετωπίζει Πάρκινσον οδεύει προς μία αδράνεια, προς μία κατάσταση η οποία μπορεί να τον οδηγεί στο κρεβάτι ή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πολύ σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο αλλά και για τους οικείους του. Συμπτώματα όπως για παράδειγμα η βραδυκινησία, ο τρόμος, η αδυναμία του να κατανοήσει το περιβάλλον του, αλλά πολύ περισσότερο το πάγωμα της βάδισης, είναι κάποια από αυτά τα οποία κάνουν ειδικά την νόσο του Πάρκινσον μια δύσκολη ασθένεια. Οι τεχνολογικές όμως εξελίξεις είναι εδώ. Και πώς ακριβώς θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την νόσο του Πάρκινσον, θα μας πει τώρα βεβαίως ο καθηγητής νευρολογίας, κ. Σπύρος Κονιτσιώτης. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μία από τις ασθένειες αυτές που μπορεί να μην έχουν άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή, εννοώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που θα εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα, αλλά παρόλα αυτά τόσο ο ασθενής όσο και το περιβάλλον του επηρεάζονται πάρα πολύ. Πράγματι, η νόσος Πάρκινσον, όπως όλες οι παθήσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ενός ασθενή, έχουν προφανείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ίδιου του ασθενή, αλλά και των φροντιστών του. Χρειάζεται πολλές φορές βοήθεια να μετακινηθεί, σε καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού στο σπίτι, αλλά και στη μετακίνησή του εκτός του σπιτιού, όπου θα χρειαστεί κάποιον άνθρωπο να τον συνοδεύει. Όλα αυτά έχουν προφανείς επιπτώσεις, αλλά ευτυχώς, όπως είπατε, υπάρχουν εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, τεχνολογικές κυρίως, αλλά και φαρμακευτικές, που έχουν αυξήσει σημαντικά τις παρεμβάσεις μας στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Είπα νωρίτερα ότι πρόκειται για μια ασθένεια νευροεκφυλιστική. Πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτή η νόσος και αν γνωρίζουμε τελικά γιατί προκαλείται σήμερα. Πολύ σωστά. Ο όρος νευροεκφυλιστική νόσος εννοεί μια πάθηση που καταστρέφει σταδιακά και αργά-αργά τα κύτταρα του εγκεφάλου. Αυτά τα πολύτιμα κύτταρα, τα οποία δυστυχώς αν χαθούν δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Άρα είναι μοναδικά κύτταρα, είναι πραγματικά πολύτιμα, διότι κάνουν μια πολύτιμη λειτουργία εγκεφάλου, αλλά είναι και κυριολεκτικά πολύτιμα, διότι δεν αντικαθίστανται. Όλες λοιπόν οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις οδηγούν σε μια αργή και σταδιακή καταστροφή αυτών των πολύτιμων κυττάρων. Ποια είναι τα αίτια όμως, γιατί γνωρίζουμε και λένε πολλοί συναδελφοί σας ότι φταίει η κακή διατροφή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η κληρονομικότητα. Και η κληρονομικότητα. Εν πωλής όμως, κατά κύριο λόγο, θα λέγαμε ότι τα αίτια είναι άγνωστα. Η πιο συχνή νευροεκφυλιστική πάθηση που την ξέρουν οι περισσότεροι, νομίζω, είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Υπάρχουν φυσικά πολλές άλλες. Η δεύτερη συχνότερη είναι η νόσος Πάρκινσον. Πράγματι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών, περίπου 10%, όπου τα αίτια είναι κληρονομικά. Δηλαδή, υπάρχει ένα γονίδιο το οποίο έχει υποστεί μια αλλαγή, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται παθολογικές πρωτεΐνες στα νευρικά κύτταρα, τα οποία τελικά τα καταστρέφουν. Είναι υψηλό το ποσοστό. Το 10% όταν μιλάτε για κληρονομικότητα, νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Δεν είναι μικρό, αλλά και στους άλλους ασθενείς που δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο, υπάρχει σίγουρα γενετική επιβάρυνση. Δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση που μπορεί να μην είναι με τη μορφή ενός γονιδίου, αλλά κάποιο σύνολο γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν και αυξάνουν τον κίνδυνο να αναπτύξει κάποιο νόσο Πάρκινσον. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα για την νόσο Πάρκινσον, μάλλον δεν φταίει η διατροφή τόσο πολύ ή το περιβάλλον ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι πιο βασικό, το οποίο ακόμη αγνοούμε, δηλαδή αγνοούμε τι προκαλεί την έναρξη της καταστροφικής αυτής διαδικασίας που αργά σκοτώνει τα κύτταρα σε βάθος πολλών δεκαετιών. Αυτά τα κύτταρα τα οποία προσβάλλονται τη συγκεκριμένη νόσο είναι υπεύθυνα για ποια ακριβώς δραστηριότητα, ποια ακριβώς ενέργεια μέσα στον εγκέφαλό μας? Ένας σημαντικός αριθμός κυττάρων που καταστρέφονται είναι κύτταρα που φτιάχνουν και χρησιμοποιούν μια ουσία νευροδιαβιβαστική που λέγεται ντοπαμίνη. Τη γνωστή ντοπαμίνη που απολαμβάνουμε μια ευχαρίστηση και λέμε τι ωραία που περνάμε, πόσο όμορφα νιώθω. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Η ντοπαμίνη, εκτός των άλλων, είναι ο βασικός νευροδιαβιβαστής που εκρήγεται στον εγκέφαλό μας όταν εισπράττουμε ανταμοιβή και ευχαρίστηση. Επομένως, δεν είναι παράξενο, αφού το λέμε, ότι πολλοί ασθενείς με νόσο Πάρκινσον
οι περισσότεροι μάλιστα, δεν καπνίζουν. Ούτε έχουν κάποια καταστροφική συνήθεια και έξι, προφανώς επειδή ο εγκέφαλός τους έχει ήδη σημαντικά μειωμένη ντοπαμίνη. Έτσι λοιπόν, οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν μια έλλειψη ντοπαμίνης στο νευρικό του σύστημα. Επομένως, αυτό που κατανοώ είναι ότι η ντοπαμίνη, επειδή συνδέεται με την ευχαρίστηση και η ευχαρίστηση βεβαίως προκαλείται από διάφορες ίσως καταχρήσεις, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Και αυτό θα μπορούσε. Αν δούμε κάποιον ο οποίος δεν έχει έτσι έντονες τάσεις για κάποιες ακραίες συμπεριφορές, να το πω έτσι, για το τζόγο, για μια ακραία συμπεριφορά που μπορεί να του δώσει ιδιαίτερη ευχαρίστηση, και συνήθως αυτά προκύπτουν μέσα από περίεργες συμπεριφορές, μπορούμε να πούμε ότι το άτομο αυτό είναι υποψήφιο στο μέλλον να παρουσιάσει Πάρκινσον? Μόνο από αυτό όχι. Οπότε να μην τρομοκρατήσουμε τους ακροατές μας. Παρόλα αυτά, αν υπάρχει ένα σύνολο άλλων παραγόντων, όπως ένα κληρονομικό ιστορικό, συγγενείς πρώτου βαθμού, αδέλφια που έχουν ήδη νόσο Πάρκινσον, τότε αυτό ίσως μας υποψιάσει. Μαζί με κάποια άλλα συμπτώματα, τα οποία είναι πολύ πρόδρομα και προηγούνται της εμφάνισης των κλασικών συμπτωμάτων που περιγράψατε πολύ σωστά πριν. Όπως είναι η μειωμένη όσφρηση, που προηγείται πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση των κλασικών συμπτωμάτων που ξέρουμε της νόσου Πάρκινσον. Δώστε μας δηλαδή μία τάξη για να καταλάβουμε λίγο, όταν κάποιος δεν μυρίζει, όταν η όσφρησή του είναι μειωμένη, πόσα χρόνια πριν από τα βασικά συμπτώματα? Μπορεί δεκαετίες να προηγείται το σύμπτωμα της μειωμένης όσφρησης, μαζί με ένα άλλο σύμπτωμα που είναι η διαταραχή της συμπεριφοράς στον ύπνο. Δηλαδή, όταν κάποιος κοιμάται και βλέπει όνειρα, συνήθως είναι εντελώς ακίνητος. Υπάρχει ένα σύστημα στον εγκέφαλο. Παράλυση. Παράλυσης, πολύ σωστά, για να μην κάνουμε κινήσεις που σχετίζονται με τα όνειρά μας και τραυματιστούμε. Το σύστημα αυτό στην νόσο Πάρκινσον πολύ πρόημα καταστρέφεται. Έτσι λοιπόν, οι ασθενείς που πρώιμοι, πριν αναπτύξουν τα κινητικά συμπτώματα της νόσου, μπορεί να έχουν αυτή τη διαταραχή συμπεριφοράς, της κινητικής συμπεριφοράς στον ύπνο, ώστε στη φάση του ονείρου να κάνουν κινήσεις που σχετίζονται με το όνειρο που βλέπουν, που είναι πολύ θεματικό διότι χτυπάνε και ενοχλούν τον αυτό που κοιμάται δίπλα τους. Είναι μια ακόμη πρώιμη συμπεριφορά που προηγείται των κλασικών κινητικών συμπτωμάτων. Άρα λοιπόν, να ανησυχήσουμε αν ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας κάποια στιγμή στον ύπνο μέσα μας χτυπήσει κατά λάθος. Όχι και πάλι, διότι είναι συχνό στο γενικό πληθυσμό. Όπως το τελευταίο είναι η δυσκυλιότητα, που και αυτό είναι πολύ συχνό. Αν όμως κάποιος έχει τον αδερφό του ή πολλά αδέλφια με νόσο Πάρκινσον, έχει μειωμένη όσφρηση, έχει διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM, έχει δυσκυλιότητα, πραγματικά έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αργότερα να αναπτύξει νόσο Πάρκινσον. Αυτό που κατανοώ λοιπόν, γιατρέ, είναι ότι μάλλον τα συμπτώματα, ενώ μπορεί να είναι πρόημα, παρόλα αυτά δεν είναι 100% βέβαιο ότι κάποιος θα είναι σίγουρα ένας ασθενής με Πάρκινσον. Ακριβώς. Δεν είναι ειδικά συμπτώματα και δεν θα πρέπει να τρομάξουν κάποιον που έχει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, αλλά αν τα δούμε όλα μαζί σαν σύνολο, σε ένα κατάλληλο γενετικό υπόβαθρο κληρονομικότητας, τότε πραγματικά αυξάνουν τον κίνδυνο να αναπτύξει κάποιος νόσο. Πάμε λίγο να δούμε όμως η νόση του Πάρκινσον πώς αναπτύσσεται παγκοσμίως, γιατί τα στατιστικά φαίνεται ότι δείχνουν μια αρκετά μεγάλη αύξηση. Μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε καταρχάς εδώ στο βίντεο το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα. Τον εγκέφαλο. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε πού ακριβώς στον εγκέφαλο, μάλιστα, εντοπίζεται το πρόβλημα της νόσου Πάρκινσον. Τα κύτταρα ντοπαμίνης βρίσκονται σε μια πολύ κεντρική περιοχή του εγκεφάλου και αυτό είναι σωστό διότι με τη λειτουργία τους ελέγχουν τις κινητικές και όχι μόνο συμπεριφορές, όπως είπαμε, όλου του εγκεφάλου. Άρα είναι ένας κομβικός πληθυσμός νευρώνων, πολύ σημαντικός για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα κύτταρα αυτά λοιπόν σιγά-σιγά καταστρέφονται και πεθαίνουν. Τα συμπτώματα όμως δεν εμφανίζονται αμέσως, διότι τα κύτταρα που έχουν απομείνει προσπαθούν να αναπληρώσουν το κενό, παράγοντας περισσότερη ντοπαμίνη, κάνοντας περισσότερες διακλαδώσεις. Και έτσι το πρόβλημα για πολλά χρόνια δεν φαίνεται. Υπάρχει ένα σημείο όπου έχει χαθεί πλέον το 80% των κυττάρων και τότε πλέον τα συμπτώματα αρχίζουν και φαίνονται. Ένα ελαφρύ τρέμουλο στη μια πλευρά του σώματος, ένα χέρι συνήθως, ναι. Μια μικρή βραδύτητα στην εκτέλεση των κινήσεων, κάποιος γίνεται λίγο πιο αργός στις κινήσεις του, το πρόσωπό του λίγο πιο ανέκφραστο, οι κινήσεις των χεριών πιο μειωμένες, το περπάτημά του λίγο πιο αργό. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που θα οδηγήσουν τον ασθενή στον νευρολόγο, ελπίζω, και θα γίνει η διάγνωση. Ήδη όμως έχει συντελεστεί η μεγαλύτερη βλάβη στον εγκέφαλο. Όταν μιλάτε όμως για την ντοπαμίνη, η οποία πλέον περιορίζεται η παραγωγή της, το πιο απλό ερώτημα είναι, μπορούμε να την ενισχύσουμε εμείς ή να ενισχύσουμε την ζωή των κυττάρων αυτών περισσότερο, με κάποιο τρόπο? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο στην έρευνα της νόσου Πάρκινσον και για την ώρα δεν έχει αποδειχθεί τίποτε ότι μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα που ακόμη δεν έχουν πεθάνει από το να καταστραφούν. Υπάρχουν μελέτες σε πειραματόζωα που δείχνουν ότι αντιοξειδωτικοί παράγοντες, που όλοι τους ξέρουμε και βρίσκονται και στη διατροφή μας πάρα πολύ, θα μπορούσαν να παρατείνουν την επιβίωση των κυττάρων που ακόμη δεν πέθαναν. Αυτό όμως σε ανθρώπους δεν μπόρεσε να αποδειχθεί, είναι πολύ δύσκολο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προκαλέσουμε την αναγέννησή τους με κάποιο τρόπο, όμως υπάρχει δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες προσπάθειες μεταμόσχευσης αυτών των πολύτιμων κυττάρων που καταστράφηκαν. Έτσι λοιπόν έχει γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν μεταμόσχευση στον εγκέφαλο κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη. Το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν καλό. Διότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βάλουμε κύτταρα που λείπουν, γιατί αυτά είναι νευρικά κύτταρα και το καθένα έχει εκατομμύρια συνδέσεις με νόημα. Απολήξεις που συνδέονται με τα άλλα νευρικά κύτταρα, που αυτό δεν μπόρεσαν να το πετύχουν τα καινούργια κύτταρα που μεταμοσχεύτηκαν. Και έτσι δυστυχώς μέχρι τώρα η μεταμόσχευση κυττάρων στον εγκέφαλο, των βλαστικών κυττάρων, των περίφημων, μέχρι τώρα δεν απέδωσε. Ακόμη και αν είναι από τον ίδιο τον δότη, δηλαδή. Σήμερα μιλάμε για βλαστοκύτταρα που μπορούμε να κρατήσουμε όταν ένα παιδί γεννιέται, για 25 τουλάχιστον χρόνια, για να αντιμετωπίσουμε εγγενή νοσήματα. Εάν λοιπόν τα βλαστοκύτταρα αυτά έρχονται από τον ίδιο δότη, δεν μπορούν να θεραπεύσουν ή να προκαλέσουν την αναγέννηση τέτοιων κυττάρων. Δυστυχώς και πάλι, παρόλο που οι τελευταίες προσπάθειες έγιναν με κύτταρα από τον ίδιο το δότη, διότι υπάρχουν κρυμμένα σε σημείο του σώματός μας πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα που μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα ντοπαμίνης, αλλά δυστυχώς και πάλι δεν μπόρεσαν να κάνουν τις κατάλληλες συνδέσεις. Και έτσι η προσπάθεια για την ώρα απέτυχε, παρόλο που συνεχίζεται πιο προσεκτικά και με καλύτερο σχεδιασμό. Ας ελπίσουμε να αποδώσει στο μέλλον. Άρα ο εγκέφαλος λοιπόν πρακτικά έρχεται να αποθήσει, να τα θεωρήσει ότι είναι ένα απόστημα, ένα ξένο σώμα αυτά τα κύτταρα. Δεν τα αποβάλλει με την κλασική έννοια της απόρριψης ενός νοσχεύματος, ναι. Αλλά δεν μπορεί να τα ενσωματώσει στο φυσιολογικό κύκλωμα του εγκεφάλου, το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, και αυτά σαν ξενόφρατα κύτταρα αργότερα δεν μπορεί να ενσωματωθούν σε αυτό το πολύ πολύπλοκο και άριστα οργανωμένο κύκλωμα. Μάλιστα. Σε μια παγκόσμια κλίμακα, η νόση του Πάρκινσον τα επόμενα χρόνια ποια εξέλιξη θα έχει, έχετε στατιστικά? Έχουμε πολύ καλά στατιστικά και φαίνεται, αναμένεται να αυξηθεί. Είναι νόσημα που σχετίζεται κυρίως με τη μεγαλύτερη ηλικία. Παρόλο που υπάρχουν ασθενείς με νόσο Πάρκινσον σε πολύ μικρές ηλικίες, 40 και 35 ετών. Δεν είναι συχνή, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν. Mm-hmm. Παρόλο αυτά, οι περισσότεροι ασθενείς αρχίζουν τη νόσο στα 60-62 έτη και καθώς περνούν τα χρόνια, ο κίνδυνος να αναπτυχθεί νόσο Πάρκινσον αυξάνεται. Αφού πια ο πληθυσμός μας ζει σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερα χρόνια, αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών με νόσο Πάρκινσον. Σήμερα λοιπόν, εφόσον λέμε ότι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να έχουν μια ποιότητα ζωής για τους ίδιους, πώς αντιμετωπίζεται η νόσος? Ευτυχώς, όπως είπαμε, το πρόβλημα για τους περισσότερους ασθενείς είναι η έλλειψη ντοπαμίνης. Μπορούμε λοιπόν να χορηγήσουμε εξωγενώς την ντοπαμίνη με ένα χάπι. Αυτό είναι μια επαναστατική θεραπεία που, με την ευκαιρία να πούμε, ότι ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 60 από έναν Έλληνα γιατρό, τον Γιώργο Κοτζιά, στην Αμερική. Αυτή η θεραπεία έφερε επανάσταση στη ζωή των ασθενών με νόσο Πάρκινσον, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν τώρα χορηγούμε την ντοπαμίνη που λείπει με χάπια, τα οποία τα παίρνει ο ασθενής, και η ντοπαμίνη βελτιώνει με θεαματικό τρόπο όλα τα συμπτώματα που αναφέρατε της νόσου Πάρκινσον. Άρα θα λέει κανείς ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το λύσαμε τελικά? Δυστυχώς όχι. Γιατί μετά, αυτό? Αφού περάσουν λίγα χρόνια όπου πραγματικά κάποιος έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα, mm-hmm. παίρνοντας 3 φορές την ημέρα την ντοπαμίνη του με ένα πολύ εύκολο τρόπο, μετά αρχίζουν να αναπτύσσονται προβλήματα που σχετίζονται με την ίδια τη χρήση της ντοπαμίνης. Η διάρκεια δράσης της μειώνεται συνεχώς. Δηλαδή κάθε χάπι ντοπαμίνης κρατάει όλο και λιγότερο. Αυτό γιατί πεθαίνουν ακόμη περισσότερα κύτταρα που παράγουν την ντοπαμίνη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι και αυτά τα ίδια κύτταρα που έμειναν συνεχίζουν να χάνονται και αυτά. Έτσι πλέον ο εγκέφαλος δεν έχει να αποθηκεύσει κάπου την ντοπαμίνη που χορηγούμε εμείς εξωγενώς με την μορφή ενός χαπιού. Έτσι λοιπόν εξαρτάται ο ασθενής απόλυτα από την ντοπαμίνη που δίνουμε εμείς με την μορφή χαπιού, η οποία όμως έχει πολύ μικρό χρόνο ζωής. Μπορεί λοιπόν να είναι κάτι το οποίο, καταρχάς είπατε ότι δεν υπάρχουν αποθήκες ντοπαμίνης στον οργανισμό. Όσο περνούν τα χρόνια. Αν αντικαταστήσει, μάλλον να το ρωτήσω, γιατί δεν είμαι ο ειδικός στο θέμα αυτό βεβαίως, το ενδεχόμενο να υπάρχει μια συνεχής ροή ντοπαμίνης μέσα στον οργανισμό, όπως για παράδειγμα γίνεται με τις αντλίες ινσουλίνης τους διαβητικούς. Είναι εξαιρετική ιδέα. Και για πολλά χρόνια γίνονταν προσπάθειες να δώσουμε την ντοπαμίνη με όσο το δυνατόν πιο συνεχή τρόπο. Διότι εκτός των άλλων, ο τρόπος που τη δίνουμε, δηλαδή με δόσεις στη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι φυσιολογικό για τον εγκέφαλο. Έτσι, η υποδοχή του ντοπαμίνης ερεθίζεται. Διεγείρεται μετά ο εγκέφαλος. Διεγείρεται με έναν μη φυσιολογικό τρόπο. Δηλαδή, για σύντομο χρονικό διάστημα υπερβολικά και μετά μέχρι να έρθει το επόμενο χάπι καθόλου. Αυτό δεν αρέσει στον εγκέφαλο. Δεν είναι φυσιολογικό και έτσι αναπτύσσονται προβλήματα όπως είναι η εμφάνιση παράξενων κινήσεων, που τους ονομάζουμε υπερκινησία, που φέρνουν τον ασθενή σε αμηχανία.
Ναι. Δεν είναι αναπηρικές για τη ζωή, αλλά είναι, πολύ, είναι το ενφέρουσα μηχανή αυτών και το περιβάλλον. Και στο κοινωνικό περιβάλλον. Και στο βέβαια, κοινωνικό περιβάλλον να... δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κάποιο από πάνω. Βλέπουν κάποιον να κινείται με ένα παράξενο τρόπο. Οπότε πλέον το καλό αποτέλεσμα τη δοπαμίνη αρχίζει και αμαυρώνεται με το ότι πρέπει ο ασθενή να την παίρνει πάρα πολλέ φορέ, σε όλο και μικρότερα διαστήματα. Και όταν ενεργήσει η δοπαμίνη, εμφανίζονται αυτέ οι παράξενε κινήσει, η υπερκινησία. Και όλα αυτά χαλάνε αρκετά την ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν τώρα γίνονται προσπάθειες να χορηγούμε την ντοπαμίνη με όσο τον δυνατόν πιο συνεχή τρόπο. Μάλιστα. Όχι από την αρχή, γιατί στην αρχή το να παίρνει κανείς τρεις φορές την ημέρα το χάπι του είναι αρκετό. Όταν αρχίσουν στα πρώιμα, πολύ πρώιμα στάδια. Στα πολύ πρώιμα στάδια. Σωστά. Που μπορεί να όμως με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα μπορεί να κρατήσουν αρκετά χρόνια. Σίγουρα για τους περισσότερους ασθενείς θα κρατήσουν 4-5 χρόνια και για κάποιους ασθενείς και περισσότερο. Απ' την άλλη, όμως, σίγουρα στα 10 χρόνια πρακτικά όλοι οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον θα έχουν αναπτύξει αυτά τα προβλήματα, τα οποία τα ονομάζουμε κινητικές επιπλοκές. Η περιορισμένη λοιπόν λήψη της ντοπαμίνης, άσχετα αν διατηρούμε την δοσολογία σε ένα ασθενή από ό,τι αντιλαμβάνουμε γιατρέ, στο πέρας του χρόνου φαίνεται τελικά ότι δεν αποδίδει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε ντοπαμίνη, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω αυτό αποτελεί και τη βασική μέθοδο αντιμετώπισης της νόσου Πάρκινσον. Πράγματι, να το επαναλάβουμε και πάλι, όπως πολύ σωστά είπατε, η ντοπαμίνη είναι ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης της νόσου και σχεδόν ο μοναδικός. Ευτυχώς λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να χορηγούμε πλέον την ντοπαμίνη με πιο συνεχή τρόπο και έτσι να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, πιο συνεχές αποτέλεσμα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας αυτές τις περίφημες διακυμάνσεις. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να κάνουμε μια μικρή τρύπα, στο πούμε, στο στομάχι, μια γαστροστομία. Οπότε ένα μικρό σωληνάκι βγαίνει από το κοιλιακό τείχομα, συνδέουμε εκεί μια αντλία. Υποδόρια ή εξωτερικά είναι αυτή. Αυτό είναι, απαιτεί να γίνει μια μικρή τρύπα στο στομάχι, άρα μια γαστροστομία. Άρα το σωληνάκι αυτό επικοινωνεί με το στομάχι και βγαίνει από το κοιλιακό τείχομα εξωτερικά. Εξέχει δηλαδή. Φαίνεται λοιπόν μια συσκευή. Φαίνεται, καλύπτεται κάτω από τα ρούχα. Το σωληνάκι φυσικά είναι κάτω από αλλά τα ρούχα. Αλλά είναι έξω από το δέρμα. Αυτό λέω, είναι έξω από το δέρμα. Σώμα. Είναι έξω από το σώμα. Ναι. Δεν φαίνεται εξωτερικά βέβαια, είναι κάτω από τα ρούχα. Εκεί συνδέεται μια αντλία που χορηγεί την ντοπαμίνη συνεχώς, είναι σε υγρή μορφή και τη χορηγεί συνεχώς στο έντερο, ώστε να απορροφάται συνεχώς και να έχουμε ένα συνεχές επίπεδο. Υπάρχει αντλία που χορηγεί ένα παρόμοιο φάρμακο της ντοπαμίνης που λέγεται αγωνιστής ντοπαμίνης και η οποία είναι υποδόρια αντλία όπως οι αντλίες ινσουλίνης. Και αυτή είναι πιο εύκολη στη χρήση, γίνεται υποδόρια και αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιεί ο ασθενής και δεν φαίνεται πραγματικά εξωτερικά. Και τα αμέσως επόμενα χρόνια θα κυκλοφορήσει και μια υποδόρια αντλία υποδόρια χορήγηση ντοπαμίνης που θα κάνει νομίζω περιττή τη χρήση της γαστροστομίας, πολύ πιο φιλική και οι κλινικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει να περιμένουμε ότι θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Άρα πραγματικά τα πράγματα για τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν πολλά χρόνια. Συνεπώς η χημεία του εγκεφάλου είναι αυτή η οποία είναι το α και το ω για το Πάρκινσον, σωστά. Ακριβώς η χημεία και η έλλειψη ντοπαμίνης και οι χημικές αλλαγές που συντελούνται στον εγκέφαλο λόγω της έλλειψης ντοπαμίνης και του τρόπου που τη χορηγούμε εμείς εξωγενώς, όπως είπα, σε χάπια, που δεν είναι και ο καλύτερος, δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος. Τέλος, για να ολοκληρώσουμε τις λεγόμενες επεμβατικές μεθόδους, να μην ξεχάσουμε εδώ να αναφέρουμε την εμφύτευση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο. Με σκοπό να κάνουμε τι ακριβώς? Με σκοπό να ομαλοποιήσουμε λίγο τη λειτουργία του κυκλώματος ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, το οποίο λόγω της έλλειψης ντοπαμίνης έχει απορριθμιστεί και δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Τοποθετούνται λοιπόν στον εγκέφαλο δύο ηλεκτρόδια, τα οποία και αυτά δεν φαίνονται φυσικά εξωτερικά, είναι κάτω από το δέρμα, τα οποία δίνουν συνεχώς ηλεκτρικό ρεύμα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο βηματοδότης της καρδιάς. Αυτό όμως μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν οποιοδήποτε ασθενή με την νόσο Πάρκινσον ή υπάρχουν περιορισμοί? Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί. Δυστυχώς μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε νεότερους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον και συνηθέστερα λοιπόν αυτούς που η νόσος τους έχει ξεκινήσει συνήθως κάτω από την ηλικία των 50 ετών. Άρα αμέσως. Πόσο συχνό ή σπάνιο φαινόμενο είναι αυτό? Δεν είναι συχνό καθόλου. Άρα αμέσως οι περισσότεροι ασθενείς μας δυστυχώς δεν είναι κατάλληλοι λόγω χρονολογικού, λόγω ορίου ηλικίας για αυτή την ωραία μέθοδο της εμφύτευσης του ηλεκτροδίου. Μπορούμε όμως να κάνουμε τις άλλες μεθόδους. Αναλογίζουμε τώρα και σκέφτομαι ότι εάν ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι η ντοπαμίνη για να αντιμετωπίσει κανείς το Πάρκινσον, τότε υπάρχει κάποιος τρόπος να πούμε στον οργανισμό, ξεκίνα εσύ σαν οργανισμός να παράξεις ίσως από την αρχή ή ίσως με κάποιον άλλον τρόπο αυτό που λέγεται ντοπαμίνη? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Μέχρι τώρα δυστυχώς όχι. Γίνονται προσπάθειες να εμφυτευτούν πάλι γονίδια στον εγκέφαλο που να δίνουν εντολή σε άλλα κύτταρα, όχι ντοπαμίνης, διότι τα ντοπαμίνης πέθαναν.
σε άλλα κύτταρα να παράγουν αυτά την ντοπαμίνη. Παρόλο όμως αυτό δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα, διότι έχει πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, για την ώρα πρέπει να βασιστούμε στη χορήγηση ντοπαμίνης εξωτερικά. Χάπια, αντλίες ντοπαμίνης, υποδόρειες αντλίες ντοπαμίνης. Άρα με κάποιο τρόπο πρέπει ο εγκέφαλος του ασθενή να πάρει ντοπαμίνη, διότι δεν έχει. Όταν λοιπόν ένας ασθενής διαγνωστεί με Πάρκινσον, από τα πρώτα στάδια, και αυτό βέβαια πρέπει να γίνεται μια τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, πώς μπορεί να επιτευχθεί? Υπάρχουν πλέον σήμερα μέσα και μέθοδοι που μπορούν να επιτρέψουν σε έναν γιατρό να ελέγχει από κοντά ή εξ αποστάσεως το ποια είναι η κατάσταση της νόσου του ασθενούς? Ένα πρόβλημα στην παρακολούθηση του ασθενή, του προχωρημένου ασθενή, που έχει αυτές τις διακυμάνσεις που περιγράψαμε, είναι ότι πρέπει ο γιατρός να κατανείμει τα φάρμακα και την ένταση του κάθε φαρμάκου στη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με το πώς είναι ο ασθενής την κάθε στιγμή. Παίρνοντας λοιπόν ο ασθενής το χάπι του. Συγγνώμη, αλλά άλλες ανάγκες προφανώς θα έχει λοιπόν ένας ασθενής στα 40 του, άλλες στα 50, άλλες στα 60, στα 65 και πάει ούτω καθεξής. Καθώς τα χρόνια περνούν, μέσα σε λίγους μήνες μόνο, αλλάζουν οι ανάγκες του ασθενή σε ντοπαμίνη και στον καταμερισμό της, στο χρόνο, στη διάρκεια της ημέρας. Είναι τόσο ραγδαία η εξέλιξή της νόσου αυτής? Όχι, δεν είναι τόσο πολύ ραγδαία, αλλά από τη στιγμή που θα αναπτυχθούν οι κινητικές επιπλοκές, μετά συνεχίζονται, δεν σταματάνε ποτέ. Και έτσι ένας ασθενής μετά από πολλά χρόνια νόσου Πάρκινσον μπορεί να παίρνει 7 και 8 φορές την ημέρα ντοπαμίνη, με μεσοδιαστήματα που μπορεί να είναι 2,5 ή 3 ωρών. Άρα ο γιατρός πρέπει να κατανείμει τα διαστήματα μεταξύ της ντοπαμίνης ανάλογα με το αποτέλεσμα της δράσης του κάθε χαπιού. Πρέπει να το δίνει κάθε 4 ώρες, κάθε 3 ώρες. Τι ένταση, πόσα μιλιγκράμμα να δώσει στις 8 το πρωί, πόσα μιλιγκράμμα να δώσει στις 2 το μεσημέρι, πόσα στις 6 το απόγευμα, τι γίνεται το βράδυ. Για να το κάνει αυτό θέλει πολλές πληροφορίες ο γιατρός. Αυτό και θέλω να μείνουμε σε αυτό που λέτε βέβαια, αλλά προηγουμένως είπατε 7-8 φορές την ημέρα. Ακριβώς. Την ημέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ή το 24ωρο. Το 24ωρο. Διότι σε προχωρημένη νόσο αναγκάζεται ο ασθενής φυσικά να πάρει και τη νύχτα δοσολογία. Άρα λοιπόν παίρνει κάθε 3 ώρες ένα χάπι ντοπαμίνης 8 φορές την ημέρα, 8 φορές το 24ωρο. Και πώς μπορεί λοιπόν να επιτευχθεί αυτή η τόσο στενή σχέση του γιατρού με τον ασθενή, δεδομένου ότι ένας ασθενής θα έπρεπε να έχει τον γιατρό δίπλα του και να τον κρατάει από το χέρι κάθε μέρα? Πραγματικά, η νόσος Πάρκινσον είναι από τις παθήσεις που ο ασθενής έχει από τις πιο κοντινές σχέσεις με τον γιατρό του. Και προσπαθεί τηλεφωνικά αρκετές φορές, διότι είναι αδύνατο να επισκέπτεται και τον γιατρό τόσο συχνά, δεδομένου και του κινητικού προβλήματος. Και τις απόσταση μερικές φορές. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι σε ένα πολύ μακρινό μέρος της Ελλάδος και να επισκέπτεται μια φορά την Αθήνα, για παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει πολλά τέτοια μέρη. Ορεινές περιοχές, νησιά, δεν είναι καθόλου εύκολο να επισκεφτεί τον γιατρό του, και προσπαθεί από το τηλέφωνο να του περιγράψει πώς είναι η κατάσταση και το αποτέλεσμα της κάθε δόσης, για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει μια νοητική αναπαράσταση του πώς διακυμαίνεται ο ασθενής του στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μπορέσει να κατανείμει τα φάρμακα χρονικά, αλλά και όσον αφορά την ισχύ του κάθε χαπιού, που είναι ένα πολύ πολύπλοκο και πολύ απαιτητικό πράγμα να κάνει ο γιατρός, χωρίς να έχει καλά δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σαν γιατρός καθηγητής νευρολογίας, όταν ασχολείστε με τέτοιες περιπτώσεις, να είστε με ένα αριθμητήρι, με έναν υπολογιστή στο χέρι. Και να προσπαθούμε να υπολογίσουμε και να αναπαραστήσουμε την ημέρα του ασθενή, από τη στιγμή που θα ξυπνήσει, που είναι, όπως λέμε, off, δεν έχει δράσει ακόμη το φάρμακο, και να αναπαραστήσουμε τη δράση του κάθε φαρμάκου, πόσο έκανε να ενεργήσει, πόσος χρόνος χρειάστηκε να ενεργήσει, πώς ήταν η διάρκεια της δράσης του, προκάλεσε τις ανεπιθύμητες κινήσεις που περιγράψαμε πριν, την υπερκινησία. Τι ένταση ήταν αυτή η υπερκινησία? Δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα στον ασθενή? Είχε αυτό το φαινόμενο του παγώματος? Ποιες ώρες της ημέρας? Και έτσι προσπαθούμε να κατανείμουμε τα φάρμακα και την έντασή τους με σωστό τρόπο. Ένας άθλος ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται να ικανοποιηθεί. Αν, γιατρέ, ο ασθενής του Πάρκινσον δεν λάβει σωστή εκτίμηση από τον γιατρό του, σύμφωνα με αυτά που ο ίδιος ο ασθενής του έχει μεταδώσει, ποια είναι η συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την λαθασμένη δοσολογία της ντοπαμίνης? Δεν είναι καθόλου καλά. Αν πρέπει να πάρει περισσότερη ντοπαμίνη για να είναι καλά και δεν την παίρνει, δεν θα είναι καλά. Και πρέπει να πούμε ότι ο παρκινσονικός ασθενής χωρίς την ντοπαμίνη του δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να κινηθεί, αλλά επιπρόσθετα έχει και πολλά νευροψυχολογικά προβλήματα. Κατάθλιψη,
άγχος, τρομερή ανησυχία, πόνους, δύσπνοια, εφιδρώσεις, πάρα πολλά συμπτώματα που έρχονται μαζί με την έλλειψη ντοπαμίνης και εντυπωσιακά φεύγουν όλα τα δράση ντοπαμίνη. Άρα, αν δεν πάρει τη σωστή δόση του, δεν είναι καθόλου καλά. Αν πάρει παραπάνω δόση, θα έχει πολλές από αυτές τις κινήσεις, τις υπερβολικές, που τον φέρουν σε αμηχανία και τον εμποδίσουν να κάνει δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Συνεπώς, καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι απαραίτητη ο έλεγχος, η εποπτεία ενός τέτοιου ασθενούς με κάποια τεχνικά μέσα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Και αυτό μας είχε απασχολήσει όλους όσους ασχολούμαστε, και εγώ ιδιαίτερα που ασχολήθηκα πολύ ερευνητικά με αυτό, πώς μπορεί ο γιατρός να έχει την καλύτερη πληροφόρηση που γίνεται για το πώς είναι ο ασθενής, ώστε να πάρει την καλύτερη θεραπευτική απόφαση για το συγκεκριμένο ασθενή. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει κανείς. Άρα εξατομικευμένη. Απόλυτα δεν είναι ότι ένα φαρμακευτικό σχήμα ταιριάζει σε κάθε ασθενή. Σε κανένα ασθενή. Το δοσολογικό σχήμα του κάθε ασθενή ταιριάζει μόνο για το συγκεκριμένο ασθενή. Δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής με Πάρκινσον ίδιος με έναν άλλον. Και η αγωγή του κάθε ασθενή είναι εξατομικευμένη μόνο για αυτόν τον ασθενή και δεν κάνει για κανέναν άλλο. Είναι δηλαδή το απόλυτο της εξατομικευμένης ιατρικής, είναι η θεραπεία των ασθενών με νόσο Πάρκινσον. Μάλιστα. Πώς γίνεται λοιπόν κανείς από μακριά ή, να το πω έτσι, και σε ένα 24ωρο μέσα να έχει μια πλήρη καταγραφή των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον αλλά και της προόδου της νόσου αυτής? Όπως είπατε πολύ σωστά, και της προόδου. Δηλαδή η νόσος προχωράει και εμείς βλέπουμε τον ασθενή σε πολύ αραιά διαστήματα, όταν ήδη έχει συντελεστεί με αρκετά μεγάλη αλλαγή, ιδίως αν είναι από μακριά όπως είπαμε. Όταν έχετε ξανά ο ασθενής, βλέπουμε ένα διαφορετικό άνθρωπο με περισσότερα συμπτώματα, τα φάρμακα που πριν ήταν αποτελεσματικά τώρα πια δεν είναι. Άρα μας απασχόλησε πάρα πολύ με ποιο τρόπο, που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν, μπορεί ο γιατρός να έχει μια αξιόπιστη πληροφόρηση για το πώς είναι αυτός ο ασθενής όλες τις ώρες της ημέρας σε σχέση με τα φάρμακα που πήρε. Και για να κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο πολύπλοκα, στην προχωρημένη νόσο η δράση των φαρμάκων επηρεάζεται εκτός των άλλων και από τη διατροφή του ασθενή. Δηλαδή, πράγματι, τι επηρεάζει ας πούμε αρνητικά? Πρώτα απ' όλα η ίδια η ύπαρξη τροφής στο στομάχι εμποδίζει τη μετακίνηση του χαπιού από το στομάχι στο έντερο, διότι απορροφάται στο έντερο. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν φύγει από το στομάχι, δεν απορροφάται. Αν λοιπόν μόνο και μόνο το στομάχι είναι γεμάτο τροφή, αργεί να φύγει το χάπι από το έντερο, από το στομάχι, να πάει στο έντερο. Επιπρόσθετα όμως, παίζει ρόλο το είδος της διατροφής. Αν ο ασθενής έχει φάει τροφές με πρωτεΐνες, κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά. Δεν χωνεύεται λοιπόν εύκολα. Οι πρωτεΐνες δεν αφήνουν την ντοπαμίνη να απορροφηθεί, διότι απορροφώνται αυτές και η ντοπαμίνη μένει εκτός. Έτσι λοιπόν, ένας ασθενής με νόσο Πάρκινσον που θα φάει και ένα πλούσιο γεύμα με πρωτεΐνη, η ντοπαμίνη του δεν θα απορροφηθεί, άρα η δράση του χαπιού αυτού δεν θα δράσει, θα έχει ένα πολύ άσχημο απόγευμα. Άρα πρέπει σε όλο το πρόγραμμα αυτό να συμπεριλάβουμε και τις ώρες που τρώει ο ασθενής, το είδος του φαγητού και να προσπαθήσει ο γιατρός να κάνει μια σύνθεση όλων αυτών που είναι πραγματικά πολύ δύσκολος άθλος. Είναι πολυπαραγοντικό από ό,τι καταλαβαίνω το σχήμα που περιγράψατε. Και το ερώτημα είναι λοιπόν, εσείς μαζί με άλλους συναδέλφους σας ερευνητές καταφέρατε κάτι που όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά ίσως και για τα παγκόσμια ιατρικά και ιατροτεχνολογικά δεδομένα φαντάζει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Μιλάμε πλέον για μια συσκευή η οποία καταγράφει την πρόοδο της νόσου του Πάρκινσον σε ένα ασθενή. Ακριβώς. Μετά από πολλά χρόνια, περίπου 15 χρόνια τώρα ερευνών, μπορέσαμε να κατασκευάσουμε, και αυτό ξεκίνησε να πω στα Γιάννενα, από το Πανεπιστήμιο, με τον συνάδελφο, τον καθηγητή βιοιατρικής μηχανικής, τον κύριο Δημήτρη Φωτιάδη, με τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από 10 χρόνια, να καταγράφουμε με ασύρματους αισθητήρες, χωρίς καλώδια, ενοχλητικά, την κατάσταση, την κινητική του ασθενή εξ αποστάσεως και να μεταδίδουμε την πληροφορία αυτή, παρουσιασμένη με έναν τρόπο που να έχει νόημα για τον γιατρό, στην οθόνη του κομπιούτερ του γιατρού, όσο μακριά και αν βρίσκεται αυτός, ώστε ο γιατρός τώρα να μπορεί, και πλέον αυτό είναι εφικτό, πλέον έχουμε κατασκευάσει αυτή τη συσκευή, ο γιατρός να μπορεί να βλέπει στην οθόνη του την κατάσταση και το πώς διακυμαίνεται ο ασθενής στη διάρκεια της ημέρας και να μπορεί πλέον να πάρει τις πολύ σωστές αποφάσεις και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση και τη συσκευή ξανά και ξανά στο μέλλον. Βλέποντας και λοιπόν, την εξέλιξη της νόσου. Έχει ένα αποτύπωμα της νόσου, πώς προοδεύει αυτή, οπότε μπορεί να γίνει και συγκριτικά ένας έλεγχος με το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Ακριβώς. Και το ζητούμενο βέβαια είναι. Καταρχάς είπατε ότι αυτό έγινε μια προσπάθεια στα Γιάννενα. Ναι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Γενικώς από εκεί ξεκίνησε. Και τώρα βέβαια αυτό είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Λέγεται PD Neurotechnology. Και έχουμε κατασκευάσει αυτή τη συσκευή παρακολούθησης, που είναι μια ιατρική συσκευή. Έχει το καθεστώς λοιπόν ιατρικής συσκευής. Λέγεται PD Monitor.
Το PD είναι από τα αρχικά Parkinson's Disease. Είναι PD Monitor. Για παρακολούθηση. Η εποπτεία λοιπόν της νόσου Parkinson. Ακριβώς. Η αποκτήρια της νόσου Parkinson, ακριβώς έτσι λέγεται, γι' αυτό λέγεται PD Monitor και θέλω να επισημάνω ότι είναι μια ιατρική συσκευή. Είναι μια ιατρική συσκευή, η οποία παράγεται, αναπτύχθηκε, παράγεται, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 100% στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους περήφανους και εμάς πολύ περισσότερο. Αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά. Πρώτον, γιατί είναι μια πρωτοποριακή παγκοσμίως ιατροτεχνολογική συσκευή, η οποία φτιάχτηκε εδώ στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ακόμη τουλάχιστον επιχειρηματικά το πιο προσφυλές για να αναπτυχθεί κάτι, το οποίο καλώς υπάρχουν πολλοί αυστηροί κανονισμοί. Άρα αυτό σημαίνει ότι η συσκευή, η οποιαδήποτε συσκευή, σημαίνει ότι έχει περάσει πολλά στάδια ενδελεχούς έρευνας και εξέτασης. Πάρα πολλά. Πρέπει να πούμε ότι εφόσον είναι μια ιατρική εταιρεία, εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, πρέπει να πληρεί προϋποθέσεις. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά ISO και δεχόμαστε συνεχείς και τακτικούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί ότι πληρούμε τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας και το προϊόν είναι πάρα πολύ ελεγχόμενο από πολλούς ρυθμιστικούς φορείς γιατί πρόκειται για ιατρική συσκευή. Ίσως είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η ιατρική συσκευή συνελήφθη η ιδέα και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου και διανέμεται σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα τι ακριβώς κάνει αυτή η συσκευή και πώς εσείς σαν ειδικοί τη χρησιμοποιείτε προς όφελος του ασθενούς. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σχετικό βίντεο και θέλω παρακαλώ εσείς ο αρμόδιος να μας περιγράψετε τι ακριβώς γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από... Από νόσο Πάρκινσον. Ήδη βλέπουμε λοιπόν τη συσκευή, η οποία όπως πολύ ωραία δείχνει εδώ, αποτελείται από 5 καταγραφικές συσκευές. Μπορούμε να τους λέμε αισθητήρες, είναι όμως δεν είναι απλώς αισθητήρες, είναι σύνολο αισθητήρων, έχει μέσα ένα μικρό επεξεργαστή. Είναι λοιπόν 5 καταγραφικές. Υψηλή τεχνολογία από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αρκετά υψηλής τεχνολογίας, όλοι αυτοί συμπυκνωμένοι σε ένα πολύ μικρή καταγραφική συσκευή με τη μορφή ενός ρολογιού. Άρα λοιπόν η συσκευή αποτελείται από 5 καταγραφικές συσκευές, τις οποίες ο ασθενής φοράει στα χέρια του. Στους καρπούς, δύο λοιπόν στα χέρια, ένα σε κάθε χέρι. Σαν βραχιόλι ακριβώς, το βλέπουμε ήδη στην εικόνα. Έχει ένα μπρασελέ, πολύ εύκολο, συνδέεται πάρα πολύ εύκολα. Οι ασθενείς μας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ εύκολα. Δύο στα πόδια, στους αστραγάλους και ένα το φοράει ο ασθενής κάπου στον κορμό του, στην τσέπη του, στη ζώνη. Ώστε λοιπόν έχουμε 5 καταγραφικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές λοιπόν δεν έχουν καλώδια. Δεν έχουν κεραίες. Όλα λοιπόν λειτουργούν ασύρματα. Ασύρματα, χωρίς κανένα καλώδιο, χωρίς κεραίες, χωρίς φώτα. Δεν έχουν ενδείξεις ότι πρέπει να φορέσεις τη συγκεκριμένη συσκευή στο δεξί χέρι, τη συγκεκριμένη στο αριστερό πόδι. Δεν χρειάζεται. Γιατρέ, μισό λεπτάκι. Επειδή μιλάμε για ασύρματη τεχνολογία, η επικοινωνία αυτών των συσκευών μεταξύ τους ενέχει κάποιο ζήτημα, γιατί καμιά φορά κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει ακτινοβολία. Εκπέμπουν ακτινοβολία. Απολύτως ελάχιστη ακτινοβολία. Ο ασθενής δεν υφίσταται καμία ακτινοβόληση που να έχει καμία αξία ή σημασία για την υγεία. Σαν να φοράμε λοιπόν το ασύρματο ρολόι μας, το οποίο συνδέεται με το κινητό μας ή κάποια άλλη συσκευή. Τη στιγμή εκεί, όσο ο ασθενής φοράει τις συσκευές του, τις καταγραφικές συσκευές, αυτές καταγράφουν μόνο συμπτώματα. Δεν μεταδίδουν πουθενά τίποτε, δεν εκπέμπουν τίποτε, δεν έχουν φώτα, δεν χρειάζεται να προβληματίζονται όπως είπαμε. Άρα λειτουργούν αυτόνομα, λειτουργούν απλά σαν καταγραφικές συσκευές. Σαν καταγραφικές συσκευές και μόνο. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πατήσει κανένα κουμπί για να ξεκινήσουν, δεν χρειάζεται να πατήσει κουμπί να σταματήσουν. Τίποτε. Απλώς παίρνει τη συσκευή και τη φοράει. Για πόσο διάστημα ένας ασθενής φοράει αυτή τη συσκευή και τι ακριβώς εξυπηρετείται? Προτείνουμε να τη φοράει τις ώρες που είναι ξύπνιος, δεν χρειάζεται να τη φοράει στον ύπνο για να κάνουμε και τη ζωή του καλύτερη. Και προτείνουμε να τη φοράει κάθε φορά που κάνει μια καταγραφή για 3-4 μέρες στη σειρά για να έχουμε ένα καλό μέσο όρο του πώς είναι ο ασθενής. Διότι οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον, όπως εξηγήσαμε πριν, διακυμαίνονται πάρα πολύ και διακυμαίνονται και από μέρα σε μέρα. Επομένως, μια μέρα μπορεί τυχαία να ήταν μια καλή μέρα για αυτόν ή τυχαία μια κακή μέρα. Συνιστούμε λοιπόν να τη φορέσει 3-5 μέρες στη σειρά για να έχουμε ένα καλό μέσο όρο. Μια επαναληψιμότητα λοιπόν ακριβώς του μοτίβου της συμπεριφοράς, σωστά. Πολύ σωστά. Ακριβώς μια επαναληψιμότητα των φαινομένων που καταγράφουμε. Δεν χρειάζεται να τη φοράει συνεχώς όλη του τη ζωή κάθε μέρα. Όχι, 3-5 μέρες είναι υπεραρκετές για να πάρουμε μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ανάλογα τώρα με το πόσο προχωρημένος είναι ο ασθενής και το μέγεθος των προβλημάτων του. Ένας ασθενής με πιο πρώιμη νόσο, που οι διακυμάνσεις που περιγράψαμε δεν είναι τόσο έντονες και συχνές, μπορεί να τη φοράει κάθε λίγους μήνες, κάθε 2, 3 ή 4 μήνες. Καθώς η νόσος προχωράει,
και τα προβλήματα που περιγράψαμε γίνονται πιο έντονα και οι απαιτήσεις για αλλαγή θεραπείας είναι πιο συχνές, συνιστούμε να τη φοράει τουλάχιστον κάθε μήνα ή τουλάχιστον αφού κάνουμε μια αλλαγή στη θεραπεία του, προτείνουμε να τη φορέσει μετά από ένα διάστημα για να δούμε και πώς απέδωσε η αλλαγή, να δούμε και την καταγραφή του αποτελέσματος της αλλαγής που κάναμε. Δεν χρειάζεται όμως να τη φοράει κάθε μέρα συνεχώς. Όχι. Αυτή η συσκευή, γιατρέ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πραγματικό χρόνο με τον γιατρό? Όχι, η συσκευή λοιπόν αυτή, όσο τη φοράει ο ασθενής, καταγράφει τα δεδομένα που καταγράφει. Στο τέλος της ημέρας, ο ασθενής βγάζει τις καταγραφικές συσκευές και παίρνει το καταγραφικό αυτό, τη μικρή καταγραφική συσκευή, και την τοποθετεί σε έναν φορτιστή, ας το πούμε. Είναι, το είδαμε και στην εικόνα, είναι μια βάση φόρτισης, που δεν είναι όμως μόνο βάση φόρτισης. Τότε κατεβαίνει όλη η πληροφορία σε αυτή τη μικρή συσκευή, υφίσταται μια πρώτη επεξεργασία εκεί. Άρα αυτοί οι αισθητήρες, οι συσκευές δεν εκπέμπουν τίποτε. Καταγράφουν μόνο, ο ασθενής θα βάλει τη συσκευή για φόρτιση το βράδυ, προτείνουμε. Η συσκευή θα φορτίζεται, έχει μια μικρή μπαταρία που φορτίζει και ταυτόχρονα θα κατεβεί όλη η πληροφορία, θα υποστεί μια πρώτη επεξεργασία στον φορτιστή που δεν είναι απλός φορτιστής και μετά μέσω του Wi-Fi του σπιτιού θα το μεταφέρει όλο αυτό στο cloud που έχουμε τον αλγόριθμό μας. Ασύρματα, εν πάση περιπτώσει. Όλα ασύρματα, σαφέστατα. Ναι. Και εκεί στο σύννεφο, α το πούμε έτσι, εκεί είναι ο αλγόριθμός σας που θα μετατρέψει όλα αυτά τα σήματα σε μια αναφορά που θα τη δει ο γιατρός με νόημα. Και θα δει λοιπόν ο γιατρός μετά στο computer του, στην οθόνη του, από όπου και αν βρίσκεται, από όποιο μέρος της γης και αν βρίσκεται ο γιατρός, όποιο μέρος της γης και αν βρίσκεται ο ασθενής. Ο γιατρός από την πλευρά του πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω στη συσκευή αυτή? Χρειάζεται ελάχιστη εκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι μια εφαρμογή web. Ανοίγει μια σελίδα φιλομετρητή στο κομπιούτερ του. Όπως αυτή. Και εδώ ακριβώς βλέπουμε την καταγραφή λοιπόν των συμπτωμάτων του ασθενή με ένα πολύ εύληπτο τρόπο για το γιατρό. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσουμε ότι δεν είναι όλοι οι γιατροί εξειδικευμένοι στην νόσο Πάρκινσον. Η συσκευή όμως παρουσιάζει την κινητική κατάσταση του ασθενή με ένα πολύ εύληπτο και κατανοητό τρόπο από το γιατρό. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα του ασθενή που είπαμε, τον τρόμο, τις παράξενες κινήσεις, τη βραδύτητα στις κινήσεις, τις διαταραχές της βάδισης, όλα τα συμπτώματα του ασθενή ένα-ένα ξεχωριστά, αλλά και συνολικά σε ένα κεντρικό αποτέλεσμα. Το είδαμε πριν, θα το ξαναδούμε φαντάζομαι. Και έτσι ο γιατρός με μια ματιά, αν είναι πολύ πολύ άσχολος ή με περισσότερο εντελεχή εξέταση, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει, μπορεί να έχει μια πληρέστατη εικόνα για το πώς διακυμαίνεται ο ασθενής στη διάρκεια της ημέρας και αυτό σε σχέση με την ώρα που πήρε τα φάρμακα ο ασθενής. Συνεπώς, γιατρέ, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια καταγραφή των συμπτωμάτων της συμπεριφοράς του ανθρώπου, του ασθενούς που πάσχει από Πάρκινσον, τότε λοιπόν εσάς σαν γιατρό, ποιο είναι το βασικό όφελος και παράλληλα το όφελος για τον ασθενή? Ξέρω πολύ καλύτερα τώρα τι κάνει κάθε δόση του φαρμάκου, πόσο ήταν η διάρκεια δράσης της, πόσο έντονο, καλό, μέτριο ή κακό ήταν το αποτέλεσμα, πόσες παράξενες κινήσεις προκάλεσε και έτσι μπορώ τώρα να μετακινήσω τις δόσεις να χρονίσω τις δόσεις με το σωστό τρόπο. Και την ποσότητά τους. Και την ποσότητα δηλαδή, μία μπορεί να είναι μεγαλύτερη, μία μπορεί να είναι μικρότερη. Πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό. Διότι μία δόση πρωινή, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να είναι μεγαλύτερη για να ξεκινήσει καλά την ημέρα του. Μία δόση απογευματινή μπορεί να πρέπει να είναι μικρότερη γιατί συσσωρεύεται φάρμακο όλη την ημέρα και προκαλεί παράξενες κινήσεις. Έτσι τώρα ξέρω ακριβώς σε ποια ώρα της ημέρας υπάρχει το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνω για να το λύσω. Και έτσι πραγματικά παρέχω μια πλήρως εξατομικευμένη θεραπεία στον ασθενή, όπως παρόμοιότης νομίζω δεν υπάρχει τώρα στην ιατρική, στη θεραπευτική. Πείτε μου σας παρακαλώ τώρα, πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να φτάσετε σε ένα σημείο όπου δημιουργήσατε μια συσκευή ιατροτεχνολογικής φύσης στο περιβάλλον το ελληνικό, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ζητήματα πίσω από μια τέτοια προσπάθεια. Όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου φιλικό για καινοτόμες επιχειρήσεις το ελληνικό περιβάλλον. Αλλάζει σιγά-σιγά. Ελπίζω ότι αλλάζει. Πραγματικά το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα. Και να ξεκινήσουμε από θέματα χρηματοδότησης τέτοιων προσπαθειών, μέχρι σε όλη την καθημερινότητα της Ελλάδας, στην οποία πρέπει κανείς να παλέψει για να μπορέσει να φτιάξει μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Αυτό έγινε κατορθωτό μετά από, σας είπα, από παραπάνω σχεδόν 15 χρόνια προσπάθειας. Τώρα στην εταιρεία δουλεύουν πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, νέοι επιστήμονες. Mm-hmm. Είναι κυρίως μηχανικοί, όπως καταλαβαίνετε. Άρα το brain drain, δηλαδή η διαφυγή εγκεφάλων προς το εξωτερικό, μάλλον αρχίζει και αλλάζει, τουλάχιστον ό,τι αφορά τα Γιάννενα. Συνεισφέραμε τουλάχιστον εμείς σε αυτό. Τώρα δουλεύουν περίπου, λίγο λιγότερο, περίπου 20 μηχανικοί στην εταιρεία, ο καθένας από τους οποίους αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο μέρος αυτής της πολύπλοκης τεχνολογίας. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πούμε ότι έχουμε και προγράμματα και συσκευές σε εξέλιξη τώρα για μελλοντική χρήση.
Και ταυτόχρονα αναπτύσσονται και τα άλλα τμήματα, οι κλινικές δοκιμές που πρέπει να γίνουν για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Και ήταν το επόμενο στάδιο ακριβώς. Όλα αυτά για να φτάσετε σε ένα σημείο να μπορείτε να βγάλετε αυτό το προϊόν στην ιατρική αγορά, προφανώς έχουν περάσει από κλινικές δοκιμές. Και θέλω να μου πείτε λίγο για το κομμάτι αυτό. Ποιο ήταν το δείγμα εκείνο το οποίο χρησιμοποιήσατε προκειμένου να πείτε ότι έχουμε πλέον μια καλή εικόνα, μια σαφή εικόνα του πότε μπορούμε να βγούμε και το τι θα μας δώσει αυτή η συσκευή? Απέτυσε εκατοντάδες ώρες καταγραφών από με παρκινσονικούς ασθενείς, τους οποίους πρέπει και πάλι να ευχαριστήσουμε, διότι δέχτηκαν να συμμετέχουν στα προγράμματα κλινικών μελετών της ανάπτυξης του προϊόντος. Και αν δεν είχαμε τους ασθενείς μας, για τους οποίους τα κάναμε όλα, θα ήταν αδύνατον και να αναπτύξουμε το προϊόν. Mm-hmm. Βασίστηκε λοιπόν στη συνεργασία. Υπήρχε λοιπόν ένα ερέθισμα, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Παρκινσονικός, αν μου επιτρέπετε, ασθενής, ο οποίος σας έδωσε το κίνητρο για να κάνετε κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Που επιστρέψει τον ασθενή. Είναι η έμπνευση για να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα γίνονται για τον ασθενή στο τέλος. Δηλαδή, όλα γίνονται για να είναι καλύτερο ασθενής και πραγματικά χάρη σε αυτούς τους καλούς και ασθενείς, οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετέχουν, να αφιερώσουν πολύ από τον χρόνο τους για να καταγράψουμε μια ποικιλία συμπτωμάτων σε πολλά διαφορετικά στάδια βαρύτητας της νόσου. Χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες παρακολούθησής τους, καταγραφής των συμπτωμάτων από έμπειρους γιατρούς, ταυτόχρονα με την καταγραφή από τους αισθητήρες, ώστε να εκπαιδευτεί το σύστημα να αναγνωρίζει το σήμα που έρχεται από τους αισθητήρες και να το μετατρέπει σε ένα σύμπτωμα. Αυτή η μετατροπή, μάλιστα, λοιπόν, απέτυσε πολλές ώρες, αλλά τελικά είναι γεγονός και συνεχώς βελτιώνεται. Όσο περισσότερα δεδομένα παίρνουμε, τόσο καλύτερα βελτιώνουμε το σύστημα. Τώρα, πέρα από την Ελλάδα, όμως, είπατε ότι αυτή η συσκευή διατίθεται και εκτός συνόρων. Φυσικά. Διατίθεται ήδη σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, από τη Σουηδία, τη Γερμανία φυσικά, την Ιταλία, την Αγγλία, τη Γαλλία. Άρα σε Ευρώπη σίγουρα. Σε Ευρώπη σίγουρα. Τώρα ελπίζουμε ότι τον επόμενο χρόνο θα ξεκινήσουμε τη διάθεση και στην Αμερική. Mm-hmm. Θα πάρουμε σύντομα την έγκριση από τον FDA. Δεν είναι φάρμακο, αλλά απαιτεί μια έγκριση φυσικά και αυτό, σαν ιατρική, είναι ιατρική συσκευή. Σαφώς. Οπότε θα μπορέσει να βρεθεί και στην Αμερική, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν όλοι οι συνάδελφοι που βλέπουν ασθενείς με νοσοπάρκινσον και να ωφεληθούν οι ασθενείς με νόσο Πάρκινσον σε όλο τον κόσμο. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, οι παρκινσονικοί ασθενείς, σήμερα λοιπόν που έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια, πώς έχουν ωφεληθεί? Έχει αλλάξει τη ζωή τους. Να πω κάτι, ότι οι πρώτοι ασθενείς που συμμετείχαν αισθάνονται πολύ περήφανοι όταν τώρα τους δείχνουμε πλέον μια ολοκληρωμένη συσκευή, η οποία πριν φτάσει σε αυτό το ωραίο σημείο πέρασε από πολλά πρωτόλια στάδια. Πολλές βερσιών, ας πούμε, του προϊόντος υπήρξαν. Οπότε τώρα οι πρώτοι ασθενείς είναι πραγματικά αισθάνονται περήφανοι που βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτού. Οι ασθενείς τώρα που το χρησιμοποιούν, πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί, δεν παρεμβαίνει καθόλου στην καθημερινότητά τους, δεν απαιτεί κάποια εκπαίδευση. Καμία ιδιαίτερη προσπάθεια. Η αρχική έναρξη της χρήσης του προϊόντος γίνεται φυσικά με τεχνική υποστήριξη, ό,τι απαιτείται, που είναι κυρίως να συνδεθεί η συσκευή με το ίντερνετ του σπιτιού, να μεταδίδει τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα η θεραπεία των ασθενών γίνεται με ένα πολύ καλύτερο τρόπο. Μπορώ αυτό να μεταφέρω την εμπειρία των συναδέλφων μου που χρησιμοποιούν, με τους οποίους μιλάω, με τους περισσότερους προσπαθώ να μιλάω πολύ συχνά, για να παίρνω την αντίποσή τους και να την ανατροφοδότηση, τα σχόλιά τους. Βεβαίως. Τα σχόλιά τους που είναι πολύ σημαντικά για μας για την περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος. Αλλά να σας πω και από την εμπειρία που έχω στη χρήση με δικούς μου ασθενείς, όπου τώρα έχω μια εξαιρετικά καλύτερη εικόνα τους. Μπορώ με ένα απλό τηλεφώνημα να ενημερωθώ αμέσως, να κοιτάξω την οθόνη και να του δώσω μια πολύ καλή οδηγία, σύντομη. Η συσκευή δίνει τη δυνατότητα να με ενημερώσει αν κάποιος ασθενής, η χρήση του, όπως είπαμε πριν, προτείνεται να γίνεται τακτικά. Μάλιστα. Ο ασθενής θα τη χρησιμοποιήσει σε τακτά διαστήματα. Η συσκευή καταγράφει. Τα δεδομένα ανεβαίνουν στο σύννεφο. Αν η συσκευή διαπιστώσει ότι σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή ο ασθενής επιδεινώθηκε, θα μου δώσει μια ένδειξη στην οθόνη που βλέπουμε τώρα, ακριβώς εδώ μπροστά. Ναι. Αυτή είναι η οθόνη που βλέπει ο γιατρός στο γραφείο του. Θα μου δώσει μια ένδειξη ότι ο ασθενής επιδεινώθηκε. Άρα σας προειδοποιεί για τυχόν εξέλιξη στην νόσο. Και έτσι εγώ θα τηλεφωνήσω στον ασθενή και θα προσπαθήσω να διαπιστώσω και εγώ πραγματικά τι συνέβη. Τι έχει αλλάξει. Στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς τη χρήση της συσκευής, αυτό θα γίνονταν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όταν πλέον η κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ, ώστε το περιβάλλον του ασθενή θα έλεγε ότι κάτι συμβαίνει, πρέπει να πάμε τώρα να δούμε τον γιατρό. Οπότε πρακτικά θα ήσασταν πάλι ένα βήμα πίσω στην αντιμετώπιση
της νόσου, γιατί θα αναφερόσασταν σε δεδομένα και στοιχεία που αφορούσαν μια άλλη, πρώτερη κατάσταση. Ακριβώς. Και όταν μένουμε πολύ πίσω στη θεραπεία, αυτό δεν είναι καλό για τον εγκέφαλο. Διότι ο εγκέφαλος πρέπει να έχει συνεχώς την καλύτερη δυνατή κατάσταση ντοπαμίνης. Αφήνοντας τον ασθενή σε μη ικανοποιητική θεραπεία με ντοπαμίνη, αυτό επιδεινώνει την νόσο σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή, το να κάνουμε καλύτερη θεραπεία, προστατεύουμε και αυτούς τους νευρώνες που έμειναν και τον εγκέφαλο του ασθενή. Είναι ένα είδος νευροπροστασίας. Κύριε καθηγητά, η συσκευή αυτή την οποία αναφέρατε και είπατε ότι διατίθεται και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αν κάποιος ασθενής θέλει να την αναζητήσει, πώς μπορεί να την προμηθευτεί? Το σωστότερο θα ήταν να μιλήσει με τον θεράποντα γιατρό του. Οι περισσότεροι γιατροί πια και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έχουν ενημερωθεί για την συσκευή και έχουν εκπαιδευτεί ακόμα και λίγο στη χρήση και την ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Οπότε ο γιατρός του θα τον κατευθύνει στο πώς θα μπορέσει να αποκτήσει τη συσκευή. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να επικοινωνήσει κατευθείαν και με την εταιρεία PD Neurotechnology, η οποία θα τον κατευθύνει κατάλληλα και αυτή. Μάλιστα. Γιατρέ, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία σας εδώ, γιατί μας δώσατε τα φώτα για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς με νόσο Πάρκινσον, αλλά και την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στην προστασία του ασθενούς όταν πρόκειται για την νευροεκφυλιστική νόσο του Πάρκινσον. Ιδιαίτερα δε όταν το φαρμακευτικό σχήμα πρέπει να ανταποκρίνεται στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εντοπιστεί η μόνιμη και οριστική θεραπεία για την νόσο του Πάρκινσον, η ποιότητα ζωής που μπορεί να απολαμβάνει τόσο ο ασθενής όσο και οι οικείοι του χάρη στην τακτική και εξ αποστάσεως παρακολούθηση και καταγραφή των συμπτωμάτων και την εξέλιξη της νόσου είναι παράγοντες που καθιστούν τη χρήση ενός συστήματος καταγραφής σε πραγματικό χρόνο αναγκαίο ή σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και σωτήριο. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.